Καλό μεσημέρι σε όλους. Πω πω, 12 και 25 πάει η ώρα. Έτσι είναι φίλε, όταν δεν κλείνεις την ώρα σου στην προηγούμενη εκπομπή, για να είναι χωριάτικη με τον άνθρωπο που θυμήθηκε τον Πανιώτη και τον Λίμπρεχτς, ενώ έχουν πάρει 754 δανεικούς από τον Ολυμπιακό, αυτά συμβαίνουν. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Ακούτε πού είσαι, 24. Δημήτρη, πού είσαι ρε φίλε. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί. Ακριβώς. Συντονιστείτε όλοι. Εκείνος που δεν είναι μαζί είναι ο Petaway. Με συνοδικές διαδικασίες υπέγραψε στην Σάσαρη. Η οποία δεν είναι top στην Ιταλία. Δυνάμο. Σάσαρη. Ουχ. Η συμφωνία βλέπω εδώ στο ΠΑΟΚ 24 περιλαμβάνει τετραπλασιασμό των αποδοχών του. Εντάξει, μα τι έπαιρνε, κανένα πεντάρικο. Πέντε χιλιάρια το μήνα έπαιρνε στο ΠΑΟΚ. Πόσους μήνες έπαιξε? Ξέρω, τρεις, τέσσερις. 20.000 το μήνα δηλαδή. 5.000 το μήνα σου λέω. Ναι, τώρα είναι 20.000 το μήνα επί 4. Ε? Τι να πω ρε. Επί 4 δηλαδή. 20.000 το μήνα. Βάλε 10 μήνες, γιατί δεν είναι 12μηνη η σύμβαση. Λιγότερο. Τι, 10 είναι, δε. 10. Από Αύγουστο που ξεκινάει η προετοιμασία μέχρι και Ιούνιο που τελειώνει. Ναι. Είναι τα 200.000 συμβόλαια και υπολογίζαμε. Ωραίο ο Petaway. Μάλιστα. Εντάξει. Είναι μια είδηση. Ανακοινώθηκε επίσημα γρήγορα από την συγκεκριμένη ομάδα. Άρα ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν έχει καμία ελπίδα βεβαίως να ποντάρει σε αυτόν τον παίχτη. Πρέπει να βρει άλλον ο ΠΑΟΚ που θα ποντάρει στον Γκος, θα ποντάρει στο Μαργαρίτη και βλέπουμε για τους υπόλοιπους πέρα από όσους έχουν ήδη συμβόλαιο. Διάβασε ότι ο Λάκη Τζόνς τον θέλει ο Άρης. Ναι. Ισχύει αυτό? Το έγραψε ρε φίλε ο Κώστας ο Κούσης στο SDNA. Τι να σου πω τώρα, δεν ισχύει. Άμα το έγραψε ο Κούσης, ισχύει. Και πιστεύει κανείς ότι μπορεί να πάρει ο παίκτης του ΠΑΟΚ ο Άρης? Και άμα τον πάρει? Άμα τον πάρει. Κρύψου. Όχι, κρύψου θα είναι μια αποτυχία του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα το θέλει βέβαια, ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι και μια τακτική για να ανεβάσει το κασέ του Λάκη Τζόνς. Όπως κάνει ο Κάμπος στο ποδόσφαιρο για παράδειγμα. Ο Κάμπος το κάνει πάρα πολύ έξυπνο στο ποδόσφαιρο. Αλλά ο Κάμπος έχει συμβόλαιο. Ο Λάκη Τζόνς είναι. Ναι. Στο μπάσκετ αλλάζουν ομάδες και συμβόλαια είναι μόνο ετή. Κοίτα, ο Άρης μπορεί να εμφανίζεται να κάνει προτάσεις για να αναγκάσει τον ΠΑΟΚ να πληρώσει περισσότερα λεφτά. Ναι. Και να γίνει αυτό που. Εντάξει, ο φίλος τώρα είναι λίγο υπερβολικός. Τι. Μπορείς λέει πλέον να σταματήσεις να αναρωτιέσαι γιατί ο κόσμος δεν πρόκειται ποτέ να ασχοληθεί σοβαρά με τον μπάσκετ. Η υπόθεση Petaway και παρόμοιες στο παρελθόν δείχνουν το γιατί. Δεν είναι έτσι. Και τι φταίει το μπάσκετ που είναι σε μια φάση συντήρησης, δεν παιδιά, επειδή δεν έχει επενδυτή. Μα δεν φταίει ο κάθε παίκτη που μπορεί να αλλάζει η ομάδα και η τιμή του μεγαλώνει και ζητάει χρήματα κλπ. Είναι η όλη μορφή του αθλήματος εδώ στην Ευρώπη όπως έχει διαμορφωθεί. Δεν είναι ο κάθε παίκτη. Ωραία, να κάνουμε στο μπάσκετ ό,τι στο ποδόσφαιρο. Να φέρουμε παίκτες με πολλά λεφτά και όταν θα φεύγουν από εδώ να είναι η μισή τιμή. Να μην τους δίνουμε υπεραξία. Εμείς θα τους κατεβάζουμε. Τι να κάνει το μπάσκετ δηλαδή, τι μπορεί να κάνει ο κόσμος που έφυγε. Ωραία, να κλείσουμε το τμήμα. Ας το κλείσουμε. Ας κλείσει το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει λόγος να υφίσταται. Και άμα βρεθεί επενδυτής, ξεκινάμε από το β' τοπικό και ανεβαίνουμε. Αυτό θέλετε? Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και το συντηρούν σε ένα επίπεδο. Το ανώτατο που θα μπορούσε να υπάρχει με τα λεφτά που έχουν. Αν ψάχνουμε δικαιολογίες να κράζουμε, το πιο εύκολο πράγμα είναι αυτό. Θέλετε να κάνουμε λαϊκισμό και να κράζουμε? Όλα τα τμήματα. Πριν το ποδοσφαίρο βέβαια. Δεν είναι, δηλαδή να είμαστε λίγο σοβαροί, να είμαστε ρεαλιστές. Τι άλλο μπορεί να κάνει το τμήμα μπάσκετ? Ή να κάνει αυτό που κάνει με επιτυχία, ή να κλείσει. Ωραία, να μην ασχολείται ο κόσμος με το μπάσκετ, οκ. Okay. Αλλά εγώ θυμάμαι το σκατό που είχε φτάσει όταν ήταν να πέσουμε. Πότε? Το θυμάμαι. Με τον Τζάκο να παίζει το παιχνίδι της ζωής του. Δεν θυμάμαι. Εξάλλου έχασες τότε. Και τώρα βγάζεις τα. Ναι, γιατί είχαν χάσει και οι άλλοι. Ναι. Ναι, και βγάζεις τα πανό, εμείς δεν πέσαμε ποτέ. Ωραίο πανό. Ωραίο, ναι. Και φέτος βγήκε να δει το ποδόσφαιρο στο τελικό, αλλά δεν πήρε έκθεση μεγάλη. Στο ΑΚΑ βγήκε ένα πανό τέτοιο. Ναι, ναι, βγήκε. Γιατί ποτέ δεν πέφτει μια ομάδα στη Β' Εθνική κάτι ένα τέτοιο. Στη, όχι στη Β' και στη Γ'. Περιεχόμενο. Ναι. Και στη Γ'. Ναι, άλλο πανό αυτό. Όχι, αλλά. Λοιπόν. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος βεβαίως στο αντίο του Παύλου Γιαννακόπουλου. Είναι τεράστια η ουρά. Φιλάθλων του Παναθηναϊκού ή και πάρα πολλών άλλων στη Μητρόπολη που αποχαιρετούν τον κορυφαίο παράγοντα. Οικείδε του λίγο αργότερα.
Έχουμε όμως εδώ τα θέματα του ΠΑΟΚ με την άφηξη του Χατζηρίδη, με την παρουσία του στην Τούμπα, με μια συνέντευξη η οποία θα ανέβει σε λίγη ώρα και στο site του ΠΑΟΚ. Η πρώτη σπουδαία μεταγραφή που έκανε ο Δικέφαλος. Δεν έχει κάνει άλλη. Η προσπάθεια κορυφώνεται. Υπάρχουν συναντήσεις πλέον με τον προπονητή να είναι εδώ. Ναι, είναι εδώ και ο μεγαλομέτοχος και ο προπονητής. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Προφανώς ήταν ανάγκη να συνομιλήσουν όλοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ που σχετίζονται με τα γραφές. Ο προπονητής με τον μεγαλομέτοχο κυρίως. Ναι, όλοι με την παρουσία των δύο που την περίοδο αυτή δεν είναι στην πόλη, ούτε ο Σαββίδης ούτε ο Λουτσέσκου. Προφανώς κάποια πράγματα έπρεπε να μπουν σε νέα βάση, έπρεπε να τεθούν προτεραιότητες, να συζητηθούν κάποια νέα δεδομένα και ουσιαστικά περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων και των προτεραιοτήτων που έχουν βάλει στον ΠΑΟΚ. Μια και, μην ξεχνιόμαστε, είμαστε μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει την προετοιμασία. Λιγότερο από μία εβδομάδα, δηλαδή 19 του μηνός συγκεντρώνεται η ομάδα εδώ. Και έχει αποδειχθεί ότι για να ενταχθεί κάποιος στο πλάνο Λουτσέσκου πρέπει να είναι καιρό μαζί του. Άρα ό,τι μέρα χάνουμε από τη μέρα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία και μετά είναι χάσιμο χρόνο, σημαντικό. Μήπως είναι και λίγο υπερβολικός ο Ρουμάνος αυτό? Όχι. Ο Αζεβέδο δεν κατάφερε. Ο Μουλέν δεν κατάφερε. Ο Αζεβέδο δεν κατάφερε, φίλε, γιατί μπήκε μπροστά του Βιερίνια. Ο Μουλέν δεν χρησιμοποιήθηκε καν. Ο. Ποιο άλλο? Για να άλλο. Όχι. Αυτοί οι δύο ήταν το χειμώνα. Ναι. Είναι και λίγο, πρέπει λίγο να το δει λίγο διαφορετικά. Λίγο να. Μην το συντηρητικό. Να εμπιστευτεί. Αυτό είναι ο τρόπο που δουλεύει. Καλό, κακό αυτό είναι, φίλε. Δεν μπορούμε να το πούμε εμεί που θα δουλέψει ο προπονητή. Δικαιώθηκε. Ναι. Δικαιώθηκε. Και η ήττα που κάναμε σε αυτό το διάστημα στην Τρίπολη, εγώ πιστεύω ότι ήταν εγκεφαλική περισσότερο παρά ποδοσφαιρική. Σαν να μην υπήρχε. Ναι, δεν κατεβήκαμε να παίξουμε. Όχι, τώρα εντάξει, να γίνεται θέμα μεγάλο για μία ήττα σε 27 μάτς, ενώ τα 26 είναι νικηφόρα. Τι να πεις τώρα, εντάξει. Αυτό ακριβώς. Κακιά ήττα, ναι. Κακιά ήττα, πόνεσαι, αλλά και πρέπει να την δώσεις ελαφρυντικά στην ομάδα. Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι το 26-27 και όχι το 1 στα 27. Ακριβώς αυτό. Τώρα το ζήτημα είναι βέβαια τι γίνεται μια εβδομάδα πριν την έναρξη προετοιμασίας. Είχε πει ο Λουτσέσκου ότι ευχήθηκε να τελειώσει το 80% των υποθέσεων των γραφικών του ΠΑΟΚ πριν την προετοιμασία. Εντάξει, το 33 έχει τελειώσει. Τρεις θα είναι ή τέσσερις? Τέσσερις σίγουρα. 25%. 25%. Αλλά έχουμε άλλες δύο για να φτάσουμε το στόχο. Καταλαβαίνουμε όλοι, για να μην γκρινιάζουμε, ότι αν ο ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα ή τέλος πάντων στις 30, όχι 30 Ιουνίου, στις 25 Ιουνίου έχει κλείσει τρεις παίχτες και έχει διατηρήσει τον κορμό του, υπάρχουν πανηγυρισμοί, θα υπάρχουν, δεν είναι έξαλλοι. Θα είναι μεγάλη επιτυχία. Uh-huh. Είτε από μόνος είτε συγκριτικά με τους άλλους. Να τα βάλουμε όμως μια σειρά, τη συζητήθηκε χθες. Τι φωτογραφία είναι αυτή? Ποια? Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, τι είναι, κουρτίνα είναι? Ποιος είναι πρωί? Αυτός. Ποιος είναι? Με το δάχτυλο. Ποιος είναι? Η φωτογραφία στο ΠΑΟ 21-10-28 είναι, κάποιο υπονοούμενο, είναι η κουρτίνα που αλλάζει, είναι. Τι είναι ακριβώς, ναι. Ο Τζαν Μακάμπο στα πράσινα, ρε φίλε, και ένα άσπρο κενό και στην ένα άκρη. Κενό, ναι. Ποιος είναι? Δεν μπορώ να σου πω. Εγώ Ρουφιάνος δεν γίνομαι. Θα δω το πρόγραμμα που έδωσε το βράδυ. Τι φωτογραφία είναι αυτή, ρε? Πού φορούσε πράσινο ο Τζαν Μακάμπο? Η Μπέτη είναι. Δεν Ρουφιανεύει, δεν Ρουφιανεύει. Μήπως αλλάζει σελίδα, είναι υπονοούμενο ότι αλλάζει σελίδα στην καριέρα του. Μήπως είναι πολύ προχωρημένο και δεν το καταλαβαίνουμε εμείς. Δεν έβγαλες πρόγραμμα χθες? Όχι, ρε φίλε, τα ευκολώς εννοούμε πράγματα που είναι αυτοματισμοί είναι αυτά. Είναι πάει αυτόματα το πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε στο ποδόσφαιρο. Τι νεότερο προκύπτει. Στο μπάσκετ, στο βόλι, επαναλαμβάνουμε μια είδηση σαφώς της ημέρας. Το ότι πολύ πολύ γρήγορα ο Πέτε Γουέι βρήκε άλλη ομάδα για την επόμενη χρονιά στο μπάσκετ. Έχουμε γενικότερα και εντός Θεσσαλονίκης και εκτός αρκετά θέματα. Πρώτη ώρα με Data Labs. Αν ψάχνεις δουλειά, προγράμματα επιμόρφωσης Data Labs και στο τομέα του τουρισμού, Εθνική Αμήνης 14α, datalabs.eru.gr, με ρεγκίνα ή δεξισουάρ μπάνιου, regina-banio.gr, Naxus,
ανδρική συλλογή για το καλοκαίρι του 18 στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στοίχημαν βεβαίως σε... Τι παίξαμε? Δεν έπαιξα ακόμα, πρέπει να παίξω. Τα στοιχήματα τα ειδικά κλείνουν αύριο. Με την Σέντρα, προφανώς κλείνουν κάποια. Τα σκόρερ. Και άλλα λογικά να κλείνουν. Κάτι... Αυτά που συνδυάζονται να τα βαρέσουμε μία. Ναι, ναι, αλλά θέλει μελέτη, θέλει είναι... Αυτό με το 1 εκατομμύριο που πρέπει να συνδυάσουμε 32, το έχεις δει? Όχι. Για πες. Μπορούμε να πάρουμε 1 εκατομμύριο, άμα συνδυάσουμε 32 στοιχήματα. Τα οποία δεν είναι τίποτα άμα να μάν. Για μας που καταλαβαίνουμε. 32 στοιχήματα. 1 εκατομμύριο. Δεν μπορούμε να συνδυάσουμε 2, 32. Δεν μπορούμε να παίξουμε 2 και να κερδίσουμε. 32, ρε. Θα συγκεντρωθούμε, ρε. Θα κάνουμε meeting, θα μαζευτούμε μέσα. Θα βάλουμε όλα τα στοιχεία, τα ζώδια, τι λέει η Γιάση Μπίλιου. Ωραία, τι καιρό έχει εκεί, τα πάντα. 32, 1 εκατομμυριάκι. Σωθήκαμε. Ωραία. Αν κερδίσω το εκατομμύριο. Έχει και στοίχημα να βάλει 1 γκολ ο Πρίγιοβιτς. 1 γκολ. Δηλαδή βάζει ή δεν βάζει γκολ στο Μουντιάλ ο Πρίγιοβιτς. Έχει στοίχημα. Ο στοίχημα. Αν δεν παίξει, το παίρνω πίσω, ε. Προφανώς θα παίξει, δεν μπορεί να παίξει. Μίτροβιτς έχουνε. Βάζει αυτούς. Αν και είναι ψυχοπαθέτης, μπορεί να φάει κόκκινη στο πρώτο 20 λεπτό. Δεν είναι δηλαδή. Είναι σέρβος. Καθαρό αίμο. Θα παίξουμε στο Ελβετία-Σερβία γκολ Πρίγιοβιτς. Μπορεί. Ξέρετε, υπάρχει και εσύ καμπάλα στο Μουντιάλ, ε. Ναι, εννοείται. Όταν ο Γιώργος Κωστίκος τον κατάλαβε στα 5 λεπτά. Εντάξει. Κάποιοι άλλοι πετούσαν αετό. Ο χαρακτήρας όμως. Ποιος χαρακτήρας? Ο χαρακτήρας, δεν τον έχει φάει ο χαρακτήρας. Μας έκανε κάτι όταν ήταν εδώ. Από το ψάχναμε σε κάποια φάση. Τρομερό ταλέντο. Αν ήταν τώρα, τρομακτικό. Στα 18 του 19 που ήρθε. Ωραία. Αν ήταν τώρα εδώ, θα έφευγε. Δηλαδή τώρα ο Λουτσέσκου, να σε πω πάλι στο Ρουμάνο, αν ήταν να πάρει το Σιγκαμπάλα, θα έλεγε μπα, ο χαρακτήρας του δεν μπορώ, είναι απίθαρχος, είναι. Στα 19 του. Στα 25 του. Κάτσε κύριε, δούλεψε τον. Εκεί ο μηχανισμός αποφασίζει. Αυτόν θα πάω να τον πλάσω. Δεν μπορώ να πλάσω τον 32χρονο. Μεγάλη μεταγραφή δεν έκανε ποτέ τελικά όμως. Πήγε Sporting, ρε, και τον ψάχνανε. Και δεν. Αλλά σε επίπεδο ταλέντου, 1,86 ήταν ψηλός. Αριστερό πόδι, ταχύτητα, ποιότητα. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει ένας πολύ top player, να παίζει δηλαδή 15 χρόνια στο Λα Λίγκα για πλάκα. Και δεν έπαιξε ποτέ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα να δούμε γιατί ακόμα δεν άλλαξε η φωτογραφία του Κάμπος με το κενό και επιστρέφουμε. Παρατέταρτο πήγε, ρε φίλε, παρατέταρτο. Κρέμεται από το ραδιόφωνο ο ακροατής για να ενημερωθεί τι γίνεται στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Ωραία, και μπαίνουμε παρατέταρτο. Παρα 13 για την ακρίβεια. Μετά το διάλειμμα. Τι λέγατε στην προηγούμενη εκπομπή και μπήκαμε και 25, για πες μου. Διαβάζαμε εφημερίδα Φως από το 1966. Πάρα πολύ ωραία. Είχε 2 μάτσο ΠΑΟΚ σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και στα 2 έγιναν επεισόδια. Α, ναι, το καταφέραμε. Ίδια μέρα. Ναι, μάλλον. Ήταν σε Δευτέρα. Άλλη πόλη. Στη Θεσσαλονίκη τα 2. Α. ΠΑΟΚ Άρης και ΠΑΟΚ Sporting. Εννοείται ότι με το Sporting, φίλε, έξαλλοι γινόμασταν. Στον μπασκετικό ΠΑΟΚ Sporting, το οποίο υπέγραφε το κείμενο ο Φίλιππος Συρίγος, ναι. Τελείωσε ο ΠΑΟΚ το μάτς με 4 παίκτες και ο Sporting με 3. Στο ποδόσφαιρο, στο ΠΑΟΚ Άρης έπαιζαν ξύλο, λες, όλο το ημίχρονο. Διαμαρτύρεται τον Άρης για γκολ offside του Κούδα. Δεν έχει βγει offside του Κούδας ποτέ, γιατί έρχονταν από πίσω. Ξεκινάμε τα βασικά. Ωραία, και δεν θυμάμαι ποια εποχή δεν διαμαρτυρόταν ο Άρης. Στο ρεπορτάζ είχε πήρε τεράστια έκθεση στο θέμα offside του Κούδα και ήταν στα ψηλά γραμμένο το ανύπαρκτο πέναλτι που κέρδισε ο Άρης. Α, ναι. Στο Φως. Πάντα, εντάξει. Αυτοί οι δύο είχαν μια συνεργασία παραδοσιακή. Πάμε στο σήμερα όμως. Το είδαμε και στον Παλάς του Βόλου. Πάμε στο σήμερα. Σήμερα. Τι ακριβώς πάμε στο χθες. Συμβαίνει, ναι. Πάμε στο χθες, το ακριβώς χθες, όχι το πολύ χθες. Κοίταξε, για να έρθει εδώ, να κληθεί να έρθει ο προπονητής, για να διακόψει τις διακοπές του, πάει να πει ότι υπάρχουν θέματα. Βαρέθηκε να δίνει συνεντεύξεις και λέει, παρακαλούσε να τον πάρω ένα τηλέφωνο να διακόψει τις διακοπές του. Και ήρθε. Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά το Βουκουρέστι, αεροπορικός, αλλά είναι μία. Που όπου θυμάμαι όταν ταξιδέψαμε στον Τιζόν μέσω Βουκουρεστίου με ντούμι προπονητή. Όπου όλες οι αεροσυνοδοί, γιατί πετούσαμε με ρουμάνικη εταιρεία, του δώσαν το τηλέφωνό τους. Είχα ζαλιστεί. Είχε πρακτορείο μοντέλο. Κάτι δίμετρες. Είχε πρακτορείο. Πήγαν όλες μία-μία με χαρτάκι. Πόσες είναι, 5 το πλήρωμα. Και οι 5. Οι παίκτες βέβαια. Ήξεραν ότι ο ντούμι παίρνει χαρτάκι. Για να κάνουμε και λίγο την αναλογία. Δεν πλησίασαν τους παίκτες οι γκόμενες. Για να καταλάβετε και τι ρόστερ είχαμε τότε. Εντάξει. Δηλαδή,
Νόμιζα ότι πάει με τα παιδιά του εκδρομή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είναι όλοι για να συζητηθούν τα θέματα. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο-τρεις που ο ΠΑΟΚ θέλει να αποκτήσει. Είναι παίκτες που μπορεί να φύγουν ή να απασχολούν άλλες ομάδες και ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποφασίσει. Είναι και πάρα πολλοί δανεικοί, μερικοί από τους οποίους έχουν έτσι δύσκολα θέματα και πρέπει επίσης να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους. Και κυρίως αυτοί που να παραμείνουν στον ΠΑΟΚ, να ξεκινήσουν, να πάρουν την ευκαιρία να. Είναι λίγο θολό το τοπίο λόγω του όγκου παικτών βασικά. Ναι. Φαίνεται ότι από τις πρώτες συζητήσεις ο ΠΑΟΚ πιέζεται πιο πολύ και χθες στην επίθεση για να κλείσει εκεί το θέμα. Εκεί αποφασίστηκε χθες να υπάρχει μια πίεση προς την πλευρά που και για άμεση απάντηση έως θα πάει ο ΠΑΟΚ σε άλλες περιπτώσεις. Και είναι και ένα θέμα το οποίο βέβαια έχει λογική υπό την έννοια του ότι ο Πούκι δεν είναι top παίκτης, δεν είναι επίπεδο Βέλμπλουμ. Είναι παίκτης ο οποίος θέλει να συμπληρώσει την τριάδα των επιθετικών. Δεν θα είναι βασικός αν είναι ο Πρίγιοβιτς. Ωραία. Και είχε προκριθεί γιατί κυρίως έχει χαρακτηριστικά τα οποία υπό συνθήκες μπορεί να παίξει με τον Πρίγιοβιτς. Κουμπώνουν οι δυο τους. Κάτι το οποίο ο ΠΑΟΚ δεν είχε την πολυτέλεια φέτος να κάνει με τον Πέλκανα ουσιαστικά να έχει το ρόλο του second striker. Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει 4-4-1-1 ουσιαστικά. Άρα λοιπόν ο Πούκι που είχε προκριθεί η περίπτωσή του σαν νούμερο 1, δεν πάει να τον περιμένει και έναν αιώνα. Και αυτό που με έκανε εμένα έξαλλο στην περίπτωση του Πούκι είναι ότι ο μάνατζερ του ζήτησε 1 εκατομμύριο προμήθεια. Ποιον φέρνεις ρε φίλε. Εκεί, αυτά με τρελαίνουν με τον ΠΑΟΚ. Εκεί τον διώχνεις. Πες χαρήκα πολύ τι είμαστε, δεν παταβλάκες. Μπούλο. Πάμε στον επόμενο. Έχει εναλλακτικές λύσεις. Δεν αποκλείται τώρα να πάρει και δύο ποδοσφαιριστές. Είναι λίγο. Και αν πουληθεί ο Πρίγιοβιτς που δεν είναι κάτι απίθανο, τρεις. Ναι. Επήγει κατά κάποιο τρόπο το θέμα του επιθετικού. Θα ήταν καλό έως απαραίτητο να έχει παίχτη ο ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα που ξεκινάει την προετοιμασία. Όλα δείχνουν ότι το ζήτημα αυτό θα κλείσει θετικά ή αρνητικά, γιατί μπορεί να κλείσει και αρνητικά. Και αυτό καλό θα είναι. Να ξέρει ο ΠΑΟΚ τι γίνεται. Το θέμα να κλείσει. Επιλογές έχει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τα νούμερα που δίνει δεν μπορεί να μην έχει επιλογές. Σίγουρα έχει επιλογές. Ξέρουμε ότι έχει επιλογές. Του Ακμπομ που γράψαμε προχθές είναι επιλογή. Απλά παίρνεις το ρίσκο του να φέρνεις έναν 22χρονο. Ενώ χρειάζεσαι άμεσα λύση. Είναι και αυτό κάτι. Θα κρίνει ο οργανισμός ΠΑΟΚ ότι πρέπει να πάρει κάποια ηλικία και να δώσει, να επενδύσει κάπου που έχει μεταπολιτική αξία. Και αυτό μετράει. Μην νομίζει κανείς ότι ο Ιβάν πανηγυρίζει που είμαστε 30 εκατομμύρια μέσα φέτος. Μην υπάρχει αυτή η αίσθηση. Μέσα ή budget. Μέσα. Άντε 30, όχι 25 λέω εγώ. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι γύρω-γύρω 30 φεύγα. Αυτό για τον επιθετικό και κυρίως για τον Πούκι. Υπάρχει μια κρυφή αισιοδοξία ότι θα τελειώσει θετικά. Ότι δηλαδή θα αντιληφθεί και ο Φιλανδός ότι δεν πάει άλλο. Για να δούμε μέχρι την Παρασκευή. Για τον Βέρμπλουμ δεν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι. Ή για τη θέση στα χαφ, ή για τον Βέρμπλουμ συγκεκριμένα, υπάρχει ακόμα υπομονή. Υπάρχει ακόμα αέρας χρονικός για να βρεθεί η λύση. Αλλά από εκεί και πέρα, από αυτά που βγαίνουν, και για λόγους που εντάξει και εντός ομάδας προφανώς γνωρίζουν και θα εξηγήσουμε σε λίγο, γίνεται μεγάλη συζήτηση για το για τις πιθανές αποχωρήσεις. Το καταλάβαμε το Σάββατο με τη συνέντευξη του Λουτσέσκου στη Φόρτσα. Το τόνισε. Είναι ρε παιδί μου σαν να ξέρουν στην ομάδα ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τέτοιο. Δηλαδή αυτό. Τι συζητάμε για το τζάρμα τους μέρες, δε. Μόνο Κάμπος είναι. Ουσιαστικά είναι μόνο Κάμπος. Γιατί μόνο Κάμπος μπορεί να βρει συμβόλαιο αυτό που έχει στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο ο Κάμπος. Και ο Πρίγκιβιτς μπορεί να είναι. Οι δύο που έχουν αξία αγοραστική είναι ο Πέρκας και ο Πρίγκιβιτς. Βγάλε τους αυτούς. Λέω ενδεχόμενο αποχώρησης. Ναι, ωραία, βγάλε όμως τους δύο. Και που σαν να έχουν μια αγωνία αυτό το διάστημα. Η απώλεια που δεν περιμένουν είναι του Τζάλμα. Ναι. Ο Τζάλμα το έχει καταλάβει. Ωραία. Είναι πραγματικό το ενδιαφέρον της Αλάνια ή είναι μια μαγιά του μάνατζερ του να πιέσει τον ΠΑΟΚ για ανανέωση. Όλα παίζουν. Ο προπονητής νοιάζεται να μην φύγει. Να μην φύγει. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο δρόμους.
ή να του πει άραξε αγοράκι μου, δεν θέλουμε να κάνουμε ανανέωση, άραξε ένα χρόνο που έχει το συμβόλαιό σου, αυτό έχει τους κλασικούς κινδύνους, και υπάρχει και η άλλη περίπτωση, ανανέωση συμβολαίου. Εκεί όπου θα ικανοποιηθεί ο Τζάλμα και ο Λουτσέσκου που θα κρατήσει τον κορμό του. Όμως το... θα πρέπει να σκέφτεσαι και με ένα ορίζοντα διετίας. Τι να κάνεις τον Τζάλμα τώρα, τριετές? Πόσο είναι ο Τζάλμα, ρε? Περίμενε. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα αυτά μαζί όμως. Αυτό λέω. Να έχεις τον κορμό σου, να τους έχεις ευχαριστημένους και να δώσεις και αέρα συμβόλαιο, ξέρω εγώ, σε έναν 2-3 χρόνια, δεν μπορεί. Δηλαδή πρέπει να βάλεις και προτεραιότητες. Πρέπει να σκεφτείς το κλαμπ. Ωραία. Το κλαμπ λοιπόν είναι καλύτερο να ανανεώσει τον Τζάλμα που είναι γεννημένο στις 30 Μαΐου το 87, δηλαδή κλεισμένα 31 και θεωρώντας ότι με το που γεννήθηκε πήγε στο ληξιαρχείο η μαμά στην Αγγόλα. Mm-hmm. Εντάξει. Ας το δούμε θετικά δηλαδή το πράγμα. Στα 31 του κλεισμένα προς 32, βαδίζει στα 32 τέλος πάντων, καλείται να κάνει, ζητάει ουσιαστικά με τη στάση του ένα συμβόλαιο 2-3 ετών. Αν ήταν στόπερ, ναι, δεν θα σου έλεγα κάτι. Αν ήταν, τώρα όμως είναι extreme. Δηλαδή, γυμνασμένος, καλός αθλητής ρε φίλε και σοβαρός, ναι. Αλλά τι εικόνα θα έχει ο Τζάλμα στα 35 του? Μα αυτό είναι, δεν το αντιμετωπίζει έτσι. Το αντιμετωπίζει συνολικά, το σύνολο βλέπει. Ότι άμα φύγει εκεί δημιουργείται τρύπα. Ωραία, και σου λέω εγώ κάνω επέκταση του Τζάλμα. Ωραία. Θα δεχτεί να πάρει τα λεφτά που παίζει? Τι? Παίρνει 800. Εγώ λέω ότι παίζει για 450. Θα δεχτεί επέκταση με 450. Αυτό δεν είναι. Δεν συζητιέται αυτό, δεν είναι θέμα. Τι λες? Το θέμα είναι οι χειρισμοί για να βρεθεί η λύση. Να τακτοποιηθούν όλα. Τώρα μπαίνουμε στη θέση αυτών που κρίνουμε. Αυτή δεν ξέρω μας. Ούτε πόσο κάνει, ούτε πόσο τον αξιολογούν, ούτε πόσα θέλει. Αυτά δεν, δεν μπορούμε. Προφανώς θα θέλει τα ίδια που παίρνει. Ωραία. Μπορώ να δώσω άλλο ένα 600 για τον Τζάλμα? Δεν είναι απλά τα πράγματα, Δημήτρη. Είναι μερικές περιπτώσεις που το ιδανικό για τον ΠΑΟΚ θα ήταν να τον ανανεώσει άλλο ένα χρόνο με μικρότερο ποσό. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν επιχειρήματα και από τον προπονητή και από την ΠΑΕ, από τον τεχνικό διευθυντή, από τον πρόεδρο, από τον Γιώργο Σαββίδη. Ο καθένας έχει τις δικές του σκέψεις και γι' αυτό έπρεπε να βρεθούν από κοντά. Κοίτα, για Χατσερίδη, να τα ζυγίσουν. Του Χατσερίδη, αριθμητικά πλέον είναι καλυμμένος. Τελείωσε, ναι. Ναι. Ωραία, στόπερ έχουμε. Πάμε παρακάτω. Μας λείπει ο κεντρικός χαφ. Εκεί λες ότι στα πρώτα παιχνίδια τη βγάζω, ρε φίλε, με τα χαφ που είχα. Ωραία, αξίζει τον κόπο να περιμένω τον Βέρμπλουμ. Λες. Εγώ δεν θα έλεγα αυτό βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Έχεις αυτό... και τον Μουλέν, ναι. Έχω και τον Μουλέν, ναι. Πολλούς έχω. Μόνο τον Μουλέν έχω. Ναι, λέω, πέρα από αυτούς που τελείωσε τη χρονιά, έχεις και μια μεταγραφή Μουλέν. Και μπορεί να έχω το χαρίσει. Ας το πω, ναι, και μπορεί, ναι. Δεν είναι. Τίποτα δεν είναι απίθανο. Στα extreme, τι έχω? Δεν έχεις Mac. Δεν έχω Mac. Θα έχεις Ενρίκε. Ερίκη ή Ουάρντα. Ουάρντα λείπει. Ναι, Ερίκη. Είμαι μία ή άλλη. Μπορεί και καλύτερα. Α, συγκριτικά. Ναι. Καλά είσαι. Ναι, αν ο Τζάλμα όμως είναι εκτός. Θα μπορούσε και καλύτερα. Αν ο Τζάλμα είναι εκτός. Ψιλοριακά είσαι, ψιλοριακά. Οριακά είσαι. Κάμπος, Λιμιός, Ενρίκε, Μπίσεσβαρ. Ναι, κλονίζεις τη μία σταθερά στα εξτρέμ. Όχι, λέει ο προπονητής. Όχι, λέει ο προπονητής. Και καλά κάνει. Κλονίζεται αν δεν υπάρχει ανανέωση. Δεν ξέρω. Ε? Δεν ξέρω. Θέλει χειρισμούς. Θέλει χειρισμούς. Όχι, ρε, εγώ κάνω αυτή την κουβέντα, ρε, αγόρι μου, για να μεταφέρουμε και στον κόσμο λίγο όλη τη διάσταση ενός θέματος. Εντάξει. Ξέρουμε όλοι ότι αν ο παίκτης όντως έχει τριετές συμβόλαιο για 3 χρόνια από άλλη ομάδα, ότι τώρα και για το κόλος του. Γιατί δεν ξέρει αν του χρόνου τέτοια σεζόν θα έχει κάτι αντίστοιχο. Αυτό το ξέρω, το έχουμε ζήσει με πολλούς. Συνήθως ο ΠΑΟΚ ανανεώνει. Είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ καλείται όμως να ανανεώσει σε αυτή την ηλικία μεσοεπιθετικό. Mm-hmm. Αλλά και αυτό είναι μια παράμετρος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς θα το χειριζόμουν εγώ στην προκειμένη περίπτωση.
Φίλος γράφει για τον Λεσκάνο, τον επιθετικό, αν είναι ακόμα στη λίστα. Επειδή τον γνωρίζω τον παίχτη, είναι πολύ καλή περίπτωση. Δεν είναι τρελός γκολτζής, αλλά είναι γρήγορος, μεγάλη τεχνική και έχει μούτρα ΠΑΟΚ. Γράφει για τον παίχτη που παίζει στη Γερμανία. Άλλος φίλος, ποιος κουρμπέλιζε φίλε. Τώρα τι να πούμε για τον κουρμπέλι. Καλά είναι στον Παναθηναϊκό, εκεί είναι στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε αν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό, αν θα πάει πουθενά αλλού. Εκεί λέει έχουν αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, λέει 20 εκατομμύρια. Ναι. Αν πουλήσεις το τζάλμα. Δεν δίνουν λεφτά, παιδιά. Αν πουλήσεις το τζάλμα, ήρθε καμιά πρόταση. Αυτό θα το πάρουν τζάμπα. Το ίδιο κάνανε και τον περασμένο Γενάρη. Ναι, αγοράζεις τον Μακ, γράφει φίλος. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο τζάλμα είναι πολύ καλύτερος. Εξτρέμ από το Μακ. Είναι η καλύτερη λύση. Δεν μπαίνεις στη δικασία να ψάξεις έναν άγνωστο. Εγώ πέρσι το καλοκαίρι πίστευα ότι η κίνηση Μακ θα είναι από τις κορυφές της σεζόν. Αλλά εγώ έχω στο μυαλό μου ότι ο Πάοκ ξέρει τον παίκτη. Ωραία, και τον έχει πάρει για φόρ. Θα έπαιζε 4-4-2. Ναι. Ο Πάοκ τελικά δεν το χρησιμοποιήσει σαν φόρ. Και αυτό είναι. Φίλος που έχει ρέντα έγραψε προχθές. Οι Τούρκοι θέλουν τον Τζάμπα Κάμπος, όχι τον Τζάλμα. Ναι, τον Τζάμπα Κάμπος θέλουν. Ναι. Αυτόν θέλουν. Τον Τζάμπα Κάμπος. Δεν μπορείς να θέλεις ποντάροντας μόνο στην πίεση που θα ασκήσει ο παίκτης γιατί έχει ένα 3-4 συμβόλαιο. Είδα κάτι βιντεάκι του Παραγουανού, γράφει για τον Λεσκάνο. Αυτός έχει φάτσα ψυχασθενή. Θα κολλήσει μαζί μας και εμείς μαζί του. Και ρωτάει αν έχει κάποιο τραυματισμό. Με τη λογική του, δηλαδή, ο Πούκι θα περάσει από το γήπεδο για προπόνηση. Με αυτή τη φάτσα. Ναι. Δεν είναι μόνο η φάτσα, παιδιά. Ψυχασθενής, ξέρουμε ότι είναι ο Ερίκε. Ο Ερίκε είναι κανονικός ψυχασθενής και φάτσα. Δεν έχει φάτσα. Είναι ξαθός βασιλιάνος. Ναι. Αυτά μέχρι στιγμής για τα. Δεν έχουμε φάτσες πλάκα-πλάκα. Δηλαδή ο Κρέσπο τώρα, το λες παοξίδικη φάτσα. Έχει ωραίο χιούμορ. Ναι, ωραίος είναι. Τίμιος. Πάμε παρακάτω. Ο Βαρέλα για μαύρος είναι πολύ γλυκιά φάτσα. Δεν γεννήθηκε και στο Μπρούκλιν μέσα. Ο Μάτος νορμάλ. Ο Βιερίνια γλυκούλης. Γλυκούλης. Ο Κάνιας γλυκούλης καθαρά. Δηλαδή είναι αυτός που είχε πάντα. Μία γκόμενα που την γούσταρε, πολύ καλή φίλη και δεν έφαγε ποτέ. Ο Μαουρίτσιο η χαρά της πεθεράς, δηλαδή ο Γκιουλέκας του βαζιλιάνικου ποδοσφαίρου. Ωραία, ο Πέργας, εντάξει, μιλάμε τώρα για. Ανατόλια. Ανατόλια, μπράβο ρε Δημήτρη. Μπράβο. Ο Τζάλμα κάπως για μαύρος, φίλε, πολύ πολιτισμένος, έψαχνε τη βέρα του δύο μέρες. Mm-hmm. Ωραία. Ο Πρίγιοβιτς είναι για τσόντες, γυρίσματα. Το αποστολή μόνο τέτοιο το δύο και είναι. Ο Πρίγιοβιτς είναι φάτσα. Ωραία. Και ποιους άλλους έχουμε φάτσες. Αριστερά ποιο να βάλουμε. Πασχαλάκη. Πασχαλάκης έχει χαζομάρα φαίνεται. Και βαράκι άσχημα, πάει κάνει kickbox, να ξέρεις. Βαράει. Ναι, εγώ πιστεύω ότι έτσι αυτό που βλέπεις στο ξανθό, το αφελές, το τέτοιο. Πολύ καλός ομοθυλάκας. Ότι καμιά μέρα θα του γυρίσει και δεν είναι και δύο μέτρα. Πολύ καλός ομοθυλάκας. Ε? Πολύ καλός αξιόλογος, ρεφλέξ, αντανακλαστικά. Mm. Με τα πόδια θα βελτιωθεί. Ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι το λιμιό. Τώρα, μούτρα ο Λιμιός, όχι, δεν έχει μούτρα, ούτε αυτός. Έχουμε ο Μαρεζάς, η χαρά της πεθεράς και αυτός το συζητάμε. Ποιους έχουμε κανέναν με μούτρα, ρε. Ο Άρντα. Ο Άρντα, τι ο Άρντα. Άμα δηλαδή έβλεπες τον Άρντα να πουλάει κάτι στο πανηγύρι της Παναγίας Σουμελάδα, θα σου φαίνεται παράξενο. Ε, λέω και Σουμελά για να γίνω αρεστός στον πρόεδρο, αλλά λέμε αυτά. Οι ρουφιάνοι δηλαδή που ακούτε και πάτε και τα λέτε, ξέρετε πού. Πείτε ότι είπα για την Παναγία Σουμελά. Ποιος άλλος δε φίλε. Δεν έχουμε μούτρα ρε. Όπως παλιότερα τι είχες δηλαδή. Είχα Γκαρσία, είχα Κονσεϊσάο. Μιζέρα δε φίλε. Δεν ακούμπησε την μπάλα. Τσιρίλο. Τσιρίλο, σκατόμουτρα. Μάρκος Αντώνιο. Πέσαμε με την ΚΑΠΑ 20 και του σήκωναν τα πιτσιρίκια στα 5 μέτρα. Τα μούτρα δεν ήταν. Ήταν ρε φίλε. Ήταν. Δηλαδή άμα έπαιζε. Καλοκάγαθος. Αν έπαιζε ο Μάρκος Αντώνιο. Σαν το πράσινο μήλι ήταν. Ναι, άλλο αυτό. Αλλά αν έπαιζε ο Μάρκος Αντώνιο στο James Bond, το. Ξέρω εγώ κάποιο που θα τελειώσει τον πλανήτη. Ο φουσκωτός του θα ήταν στο Μάρκος Αντώνιο. Ωραία. Ποια άλλα μούτρα είχαμε. Δηλαδή πιστεύεις ότι μπαίνει στο γήπεδο το καλοκαίρι πάω ο Μουσλίμοβιτς. Ο Μουσλίμοβιτς του λες καλημέρα και σε κοιτούσε με το βλέμμα εκείνο εκεί και έλεγε τώρα ο χαζός αυτός τι θέλει. Του είπα κάτι για τη μάνα του, δεν καταλάβαινες. Δηλαδή έχεις μειονεκτήσει τώρα. Χακόμπο. Ναι. Μπαίνεις στο ΠΑΟΚ Βασιλεία. Ναι. Παρατάς του οι εντεκάδες.
σε βλέπει ο Ελβετός, αν έχουν Ελβετό, ή οποιοδήποτε άλλο, εσένα απέναντι τη φάτσα του Πάου και λέει τώρα του έχω αυτού. Τι είναι αυτή η Φλόρη. Άμα ξεκινήσει το μάτσο όμω μετά. Εκεί σφίγγουν λίγο γιατί είμαστε καλή ομάδα. Ωραία. Θέλουμε όμω και ένα σκατόμουτρο. Θέλουμε ένα. Χατσερίδη. Χατσερίδη έχει σκατόμουτρο. Και ναι. Γεμάτο τατουάρ και αυτά και τέτοιο, είναι... ναι, και βαράει και βαράει. Και βαράει. Ωραία. Σούλιπε. Ο Σουηδός έχει σκατόφατσα. Έχει, έχει. Όχι, φάτσα δεν έχει. Έχει σκαμμένη, ρε, είναι τέτοια. Ρε, είναι... Δεν είναι, δεν τον περιμένεις. Είναι κακιά στιγμή. Δεν τον περιμένεις. Δεν πανηγύρισαν όταν βγήκε. Δεν πανηγύρισαν. Δεν είναι από τους Σουηδούς τους ωραίους. Ωραία. Ναι, έχει ένα... Είναι κακιά στιγμή. Στο μάλλομαι. Ναι, ναι, φίλε, Χατσερίδη, βέβαια, έχει μούτρα. Έχω Χατσερίδη, ναι. Σε αυτό, δηλαδή, αν το, το σκάουτινγκ το σκέφτηκε έτσι, το σκάουτινγκ, τέλος πάντων, αν το σκεφτήκαν έτσι, ωραία, μαγιά τους. Σαβίνη Κοντρέρας. Κοντρέρας δεν έχει σκατόφατσα. Όχι. Ο Κοντρέρας είναι ο κλασικός μουλοχτός της παρέας που ξεκινάει αυτό, τη μανούρα. Ο κλασικός. Με τα κλασικά χτυπήματα στη, στη φτέρνα. Στη φτέρνα του αντιπάλου. Αυτό, αυτό, σοκαριστικά δηλαδή, χτυπήματα. Δηλαδή, Πουλιοτόπουλε, αν μας ακούς, ναι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μαθαίνει ο αμυντικός στον ΠΑΟΚ είναι αυτό το πάτημα με την τάπα στη φτέρνα. Στην πρώτη φάση. Αυτό πρέπει να μαθαίνουν. Που μαθαίνετε πολιτισμένο ποδόσφαιρο τα παιδιά. Και πονάω. Ε? Πονάς, δεν μπορεί να φανταστεί πώς πονάει αυτό. Ναι, ρε. Άστο, άστο. Αυτή που σου δώσα το καλοκαίρι καλή ήταν. Ε? Αλητία ποδοσφαιρική. Εντάξει, φίλε, ήταν γεμάτη όμω. Αλλιώ πήγε να σκοράρει. Στο κουτεπιέ ήταν, δεν ήταν στο. Εντάξει, την έφαγε όμω. Για την μπάλα πήγα να ξέρει. Όχι, διάβασα αυτό. Έχει τον Παντελή στον πάγκο, ρε φίλε. Τρέμουν όλοι. Έχει τον Παντελή, αυτό. Τον Παντελή. Ο χειρότερο γενικό αρχηγό σε μούτρα. Βάλαμε τον Χριστό γενικό αρχηγό, ρε. Δεν είστε μπαλάκι, ρε. Βάλτε ένα σκατόμουτρο, ρε. Το Χριστό κοντό. Όχι και 2-10. Βάλω συμπληρωματικό να είναι αυτό που του δείχνει τα θαύματα. Κοιτάξτε, βλάκε. Το νερό έγινε κρασί. Να τα λέει αυτά ο Παντελής. Όχι να ορμάει. Τίποτα. Έχετε διαλύσει τον ΠΑΟΚ. Πάμε στο διάλειμμα, ρε. Φοβερά πράγματα στην Ισπανία. Μια και... Πριν από χθες η Ρεάλ ανακοίνωσε ότι ο νέος προπονητής θα είναι ο Λοπετέγκη που είναι στην Εθνική Ισπανίας, ξεκινάει το Μουντιάλ και πριν από λίγο η Ομοσπονδία της Ισπανίας τελείωσε τη συνεργασία με τον Λοπετέγκη λίγες ημέρες πριν το πρώτο μάτς. Γιατί, βασικά γιατί τώρα ανακοίνωσε η Ρεάλ. Δεν ήξερε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Όχι, φαντάζω ότι γίνεται εκεί τώρα. Εκεί βασικά το εθνικό φρόνημα δεν είναι και στα χάη του. Ωραία. Ξαφνικά λοιπόν πάει η Ρεάλ, η πρωτευουσιάνη, ωραία, και λένε ότι ανακοινώνουν τον προπονητή της Εθνικής Ισπανίας. Και ξαφνικά ξεκινάνε οι Καταλανοί, οι Ανδαλουσιανοί, πώς τους λένε, οι νησιώτες. Ποιος ευνοείται από το σοκ αυτό, από τον Μπάχαλο. Όμως. Ο Φερνάντο Σάντος παίζει το Σάββατο Πορτογαλία-Ισπανία. Δεν το είχα σκεφτεί. 1-0. Μεγάλε. Τεράστιε. Φέρετε το στον ΠΑΟΚ, ρε, αντιπρόεδρο. Ξυπνάτε. Πώς λένε εκεί. Στην ΠΑΕ. Εκεί στην ΠΑΕ. Τι γράφουν στο Facebook. Ξυπνάτε εκεί στην ΠΑΕ. Ναι. Ξυπνάτε εκεί στην ΠΑΕ. Πάμε σε 3-4 ακόμα θέματα που σχετίζονται με παίχτες του ΠΑΟΚ, με δηλώσεις που έχουν γίνει, με... ζητήματα τα οποία προκύπτουν, ενώ θα ανέβει και μια συνέντευξη του Χατσερίδη σε λίγο. Η Ελένη Μπούρτου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Μιας και ξεκινήσαμε από τον Χατσερίδη, να πούμε ότι σήμερα ανέβασε η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ ένα έτσι φωτογραφικό. Η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ, πιο κλισέ πεθαίνεις. Σήμερα ανέβασε ο ΠΑΟΚ, ρε Ελένη. Μάλιστα, σήμερα ανέβασε ο ΠΑΟΚ. Εκτός άμα θες να πας να δουλέψεις τον Νίκο, ωραία που του αρέσουν αυτά, να τα λες εκεί. Στον Νίκο. Ξέρει ο Δημήτρης. Πώς το λένε. Τώρα σε κοντράρω για τον μπογκάλο που βάλαμε στο Insta Story. Γιατί προηγούμε γι' αυτό. Προηγείς για τη γυναίκα. Ξεκάθαρο, ο κόσμος δείχνει την προτίμησή του και στέκεται στο πλευρό μου. Ψηφίστε εμένα.
Λοιπόν, ο Χατζερίδης, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ και όχι την ασπρόμαυρη ΠΑΕ που δεν αρέσει στον Σταύρο Κόλκα, να σημειώνει χαρακτηριστικά πρωινές επισκέψεις στην Τούμπα. Θεωρώ ότι αργότερα θα έχουμε περισσότερο υλικό. Έτσι, είναι μια παρουσίαση μέσω social media. Έχουμε πολύ καιρό να βρεθούμε, η αλήθεια είναι, σε παρουσιάσεις, επίσημες παρουσιάσεις παικτών του ΠΑΟΚ. Οπότε τις μαθαίνουμε μέσα από το υλικό, μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς του δικεφάλου. Πιο ωραία είναι έτσι. Απάντησε ο Αρωνιάδης προχθές. Ναι, 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 ναι. Πιο ωραία είναι έτσι. Και πιο βολικά, πρώτα απ' όλα έχει τύχει Δημήτρη να περιμένουμε 6 ώρες έξω από την Τούμπα, πιτσιρικάδες. Τα ξέχασες. Για λέγε. Ναι, είπε και ότι ο ποδοσφαιριστής αισθάνεται και πιο οικία, έτσι, να είναι με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, να μην, με το καλημέρα, να μην βρεθεί εκτεθειμένος στα φώτα, στην περιέργεια εντός εισαγωγικών των δημοσιογράφων, οπότε είναι και για εκείνον πιο οικείο και βγαίνει πιο καλύτερο το αποτέλεσμα. Εντάξει, όπως και να έχει, η ουσία είναι να βγαίνει υλικό και να υπάρχει έτσι μια πρώτη επαφή του κόσμου με το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Χατζερίδη, τον οποίο τον είδαμε πριν από 2 μέρες στην πόλη μας, κυκλοφορεί, έτσι έχει τις πρώτες του επαφές με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, με το νέο του περιβάλλον. Προφανώς ξεκινάει την άλλη Πέμπτη κανονικά, ε. Ναι, ναι, κανονικά. Και σιγά σιγά γίνεται η ενσωμάτωσή του, να το δεν, πούμε. Δεν έχει ποντιακά, ελληνικά κτλ. Δεν έχει γνώση, δεν έχει επαφή. Νομίζω ότι δεν έχει και αγγλικά, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Αν κατάλαβα καλά από την επαφή, τέλος πάντων, που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Μπορεί να κάνω και λάθος. Νομίζω ότι δεν έχει ούτε αγγλικά. Θα το διαπιστώσουμε τις επόμενες ημέρες. Πολύ ευγενικός πάντως. Έτσι και στην παραλία βόλταρε, πήρε έτσι ένα κλίμα από τον... Έχει πολλούς όμως εντός ομάδας για να συνεννοείται. Ναι, εδώ ρε, είπε ότι στα αποδυτήρια μιλούσαν 5 διαφορετικές γλώσσες. Καλά, αυτό ισχύει σε κάθε ομάδα. Απλώς λέω και εδώ... Για κάθε έναν που έρχεται από Ρωσία, Ουκρανία κτλ. Έχει κόσμο να συνεννοείται και πολλούς μάλιστα. Και από το επιτελείο και ναι, από την ομάδα μέσα μάτους, βεβαίως. Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Λοιπόν, και από τον Χατζερίδη να πάμε στον Μπρίγιοβιτς. Να πάμε στον Μπρίγιοβιτς. Κατά ύψος της πας. Ψηλή ομάδα. Ναι. Είχαμε ένα θέμα με την ομάδα έτσι και με το ύψος. Ήταν ένα παράπονο ότι η ομάδα δεν είναι πολύ ψηλή. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια αυτό, έτσι. Ούτε η Μπαρτσελόνα είναι ψηλή πάνω. Ούτε η Μπαρτσελόνα είναι, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά αυτό αλλάζει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα και με την απόκτηση του Χατζερίδη και ο Βέρμπλουμ, αν και εφόσον κλείσει αυτή η υπόθεση, ο Πούκι δεν νομίζω ότι είναι τόσο ψηλός, τουλάχιστον βάσει φωτογραφιών. Ο Πρίγιοβιτς λες να μην παίξει στο Μουντιάλ, λες να πάθει καμιά νύλα. Η αλήθεια είναι ότι ο Μίτροβιτς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και στο τελευταίο φιλικό πριν αναχωρήσει η Σερβία για τη Ρωσία έκανε hat-trick, βγήκε γύρω στο 60-70 και άφησε τη θέση του στον Μπρίγιοβιτς. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ με ποια χώρα παίζανε. Στο 5-1 της Σερβίας. Με τη Βολιβία. Με τη Βολιβία. Ναι, 5-1. Δεν μπορούν αυτοί, μα δεν έχουν ψώμα του, δεν μπορούν. Ναι. Και ήρθε από τον πάγκο, πήρε έτσι ένα 20 λεπτό, 30 λεπτό χρόνο συμμετοχής, δεν σημείωσε κάποιο γκολ, ήταν και ο Μίτροβιτς εξαιρετική κατάσταση με το hat-trick. Θα δούμε, νομίζω ότι θα δοθεί μεγάλη μάχη για τη θέση του επιθετικού στην Εθνική Σερβία. Ο Μίτροβιτς είναι, το θέμα είναι να πάρει χρόνο. Ναι, το θέμα είναι στο μάτς με την Ελβετία, εσύ ποιον θα έβαζε στην κορυφή. Στο μάτς της Σερβίας με την Ελβετία. Δεν αλλάζει αυτό, ο Μίτροβιτς είναι. Ναι, αλλά βλέπεις ότι και ο ίδιος το περιμένει πώς και πώς. Δηλαδή θέλεις και τον παίκτη να τον κρατήσει ζεστό, να του δώσει ένα κίνητρο, μιλάει, τον ρωτούν συνέχεια για το συγκεκριμένο τους παιχνίδι. Τους ξελάσπωσε στα παιχνίδια, δεν γίνεται να μην του δώσει ευκαιρία. Πέρα από αυτό ότι ήταν ο άνθρωπος που τους οδήγησε με τον γκολ του στα γήπεδα της Ρωσίας, το παιχνίδι απέναντι στην Ελβετία είναι ιδιαίτερο για εκείνον. Πάλι γι' αυτό μίλησε. Μίλησε γι' αυτό, βέβαια. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και θα ήταν κρίμα και άδικο για τον ίδιο να το παρακολουθήσει από τον πάγκο. Φαντάζομαι και ο προπονητής έχει γνώση της κατάστασης του, τι σημαίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μίλησε γι' αυτό, ότι είναι ντέρμπι και σίγουρα δεν υπάρχει παίκτης με μεγαλύτερο κίνητρο από εμένα. Είπε ο Πρίγιοβιτς, πολλοί φίλοι μου από την Ελβετία θέλουν να κερδίσω, αγωνίστηκα για αυτούς, τώρα βεβαίως ανήκω στην Εθνική Σερβίας, υπάρχει ένα περίεργο συνέστημα για μένα, αλλά σίγουρα θέλω τη νίκη. Και είπε μεταξύ άλλων... Αγωνίστηκα, εννοεί σε μικρότερες εθνικές ναι, ομάδες. Μικρότερες, με τις μικρότερες εθνικές της Εθνικής Ελβετίας. Πολύ παράξενο αυτό. Πολύ παράξενο.
Κι όμως υπήρχαν προϋποθέσεις αστερίσκες, ναι, τις οποίες έψαξε ο Πρίγιοβιτς, γιατί ήθελε πάρα πολύ να αγωνιστεί με την εθνική των γονιών του. Ήταν ένα όνειρο ζωής για εκείνο. Και το πέτυχε στον ΠΑΟΚ. Και το πέτυχε, βεβαίως. Πάμε παρακάτω. Μίλησε και για το Μουντιάλ, πριν κλείσω την παρένθεση με τον Πρίγιοβιτς, ότι δεν μπορώ να το συγκρίνω με οποιαδήποτε, με άλλο μάτς, με οποιοδήποτε άλλο μάτς. Ίσως με κάποιον τελικό. Σε αυτή τη διοργάνωση δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι η μία ευκαιρία ίσως είναι και ευκαιρία ζωής, ευκαιρία καριέρας, ό,τι κάνεις σε ένα μάτς. Κάθε δευτερόλεπτο στο Μουντιάλ, κάθε δευτερόλεπτο σε αυτή τη διοργάνωση είναι πολύ σημαντικό και έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικά μάτς. Αυτά, ναι, από τον Πρίγιοβιτς. Είναι λογικό και αυτός και ο Άρντα να ζουν σε τελείως διαφορετικούς ρυθμούς. Μπορεί οι παίκτες του ΠΑΟΚ να ετοιμάζονται για την επιστροφή τους, να μπαίνουν έτσι σε σκέψη προετοιμασίας. Αλλά για αυτούς τους δύο που βρίσκονται στη Ρωσία αυτή τη στιγμή και όλος ο κόσμος, όλη η ποδοσφαιρική κοινότητα ετοιμάζεται για αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση, είναι σε τελείως άλλο έτσι κλίμα. Πάμε στον Κάναντι. Γιατί, ωραία, καλώς καταγράφουμε όσα απορρέουν από την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά έχει και πολύ μεγάλη σημασία πώς αντιλήφθηκαν τη σεζόν που μας τελείωσε, που ολοκληρώθηκε, οι άνθρωποι που είναι του ποδοσφαίρου αλλά δεν ανήκουν έτσι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ένας από αυτούς είναι και ο Νταμίρ Κάναντι. Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο και πιο πολύ θα καταλαβαίνουν τι έγινε. Και γι' αυτό κιόλας έχει αξία τα όσα λένε και το πώς αντιλήφθηκαν και διάβασαν τη εκείνη σεζόν. Εκείνη η ΕΚΑ που μας έβγαλε έξω, τι κάνει εκείνη εκείνη. Μέχρι το Σεπτέμβριο νομίζω δεν θα δώσει σημεία ζωής η ΕΚΑ. Αυτή, ξέρεις τι είναι, κανένα πρόγραμμα. Είναι οικονομάνε, το παίζουν όλοι μαζί και ναι, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Κάναντι. Ο Κάναντι, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στην πατρίδα του, σε μέσο της Αυστρίας, και ούτε λίγο ούτε πολύ έβγαλε το καπέλο στον ΠΑΟΚ, γιατί ανέφερε μεταξύ άλλων πως κατά τη γνώμη μου ήταν η πιο δυνατή ομάδα. Έπαιξε καλύτερα, τον θεωρώ πρωταθλητή για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Δεν μπήκε καν στη διαδικασία. Γιατί οι ξένοι δεν έχουν στο μυαλό τους ότι μπορεί να κριθεί μια διαδικασία από τα δικαστήρια. Ναι. Να πούμε ότι ρωτήθηκε με αφορμή την είσοδο του Ιβάν Σαββίδη στο γήπεδο της Τούμπας και εκεί ξεκίνησε το λόγο του και την απάντησή του, λέγοντας ότι για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, ο ΠΑΟΚ για μένα θεωρώ ότι έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο, ήταν καλύτερος καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και για μένα είναι πρωταθλητής για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ούτε δικαστήρια, ούτε ΑΕΚ, ούτε τίποτα στο μυαλό του Κάναντι, ένας από τους ανθρώπους ο οποίος πιστώνεται μεγάλο μέρος επιτυχίας του Ατρομήτου βεβαίως. Και βεβαίως στάθηκε ότι μετά από τόσα χρόνια κυριαρχίας του Ολυμπιακού έσπασε αυτή η παράδοση στην Ελλάδα, είδαμε κάτι διαφορετικό. Μίλησε βεβαίως και για τον Ιβάν Σαββίδη, ανέφερε ότι και ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη, είναι κινήσεις και ενέργειες που δεν ανήκουν στο πλαίσιο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά από τη στιγμή που το αναγνώρισε και ζήτησε συγγνώμη, θα πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη ημέρα. Σαφώς στάθηκε στο νέο του συμβόλαιο στον Ατρόμητο, γιατί παραμένει και τη νέα σεζόν, για τη ζωή στην Ελλάδα και βεβαίως στην Αθήνα και για το πώς τελείωσε η δική του σεζόν στον Ατρόμητο, μια άκρος πετυχημένη σεζόν. Μίλησε για τον Ουάρντ, τον οποίο ο ίδιος ανέφερε και κατονόμασε γιατί θα παίξει και στο Μουντιάλ και βεβαίως πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος από το πώς κύλησε η χρονιά για εκείνον και για τον Ατρόμητο. Ο Μπρίκιτς, ο κολλητός μου, τι κάνει, συνεχίζει να... Όχι, παίζει να ψάχνει ομάδα, Ο Μπρίκιτς. Τον Μπρίκιτς τελευταία φορά που τον είχαμε δει στην Τούμπα ήταν πριν το Γενάρη, αν θυμάμαι καλά, και λίγο μετά βγήκε. Τελευταία φορά στην Τούμπα τον είδαμε στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-3. Το Δεκέμβριο, όχι. Τον Ιούνιο. Μισό λεπτάκι, εγώ λέω για επίσκεψη. Που τον πετύχαμε. Φεβρουάριο έλυσε συνεργασία. Ναι, εγώ λέω για επίσκεψη. Πρέπει να τον πετύχαμε εκεί γύρω Δεκέμβριο-Ιανουάριο που είχε έρθει να παρακολουθήσει παιχνίδι και μας είχε πει τότε ότι θα ταξιδέψω στη Γερμανία για ένα κέντρο ειδικής αποκατάστασης, για να ακολουθήσω κάποιες θεραπείες για την μέση μου. Είμαι σε καλό επίπεδο, αλλά πρέπει να ακολουθήσω και αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Λίγο μετά ήρθε και η ανακοίνωση για το διαζύγιο με τον ΠΑΟΚ και φαίνεται ότι όλο αυτό το διάστημα ο ίδιος βρισκόταν στην Γερμανία, ακολούθησε το πρόγραμμα και όχι απλά ακολούθησε το πρόγραμμα, μοιάζει και έτοιμος να επανέλθει στο γήπεδο. Λέει ότι είναι έτοιμος. Ομάδα ψάχνει. Ναι, ομάδα. Ναι. Έκανε μια προβολή της κατάστασής του. Ουσιαστικά, στο gianlucadimargio.com. Άστα το, στον κολλητό της Ελένης που δεν έχει πετύχει είδηση. Ναι, για λέγει. Στον κολλητό μου βεβαίως. Ναι. Γι' αυτό τον αναφέρουμε, έτσι, για να τον προβάλλουμε τον Gianluca, βεβαίως.
Είμαι καλά, έχω επανέλθει στο 100%, έχω αφήσει πίσω τα προβλήματα, δούλευα εδώ και 3 μήνες στην Γερμανία και τώρα είμαι έτοιμος να επανέλθω. Βεβαίως ψάχνει ομάδα, γυμνάζεται με έναν ειδικό αθλητικό προπονητή όπως ανέφερε και όχι απλά δεν προτίθεται να κρεμάσει τα γάντια του, αλλά είναι έτοιμος κιόλας να μπει και πάλι στο γήπεδο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η δική του περίπτωση, αν θα βρει ομάδα, γιατί απέχει πάρα πολύ καιρό από τα γήπεδα, έτσι. Και βλέπουμε για τον Άγιαξ ότι είναι οριστικό πως χάνει τον Κλάιφερ, τον νεαρό. Πουλάει, δεν χάνει ο Άγιαξ. Ναι. Το χάνει η ομάδα. Το χάνει η ομάδα. Πήρε κανέναν. Όχι, δεν έχουν προβεί σε κινήσεις. Καμία μεταγραφή. Όχι, δεν έχουν έτσι απώλειες. Δεν υπάρχει κινητικότητα ούτε με τον Άγιαξ, ούτε με την Βασιλεία, λίγο που πρόλαβα να δω πριν. Μάλιστα. Ναι, ο Κλάιφερ, ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και γι' αυτό κιόλας βρέθηκε στην Ρώμη για λογαριασμό της Ρώμα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του, την ολοκλήρωσε βεβαίως. Αποχαιρέτησε τον Άγιαξ, είναι μια πρώτη απώλεια για τον Έαντα. Και θα δούμε μέχρι και την στιγμή που θα βρεθεί ενδεχομένως στο δρόμο του ΠΑΟΚ ποιες θα είναι οι κινήσεις της ομάδας. Μην ξεχνάμε 19 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη. Έτσι δεν είναι. Είναι η κλήρωση. 19, ναι. Την Τρίτη που έρχεται. Έτσι ακριβώς. Σε 5 μέρες, ναι. Όχι σε 6 μέρες. 13. Και μαθαίνουμε και ομάδες και έδρες και ημερομηνίες κτλ. Πρώτο παιχνίδι, δεύτερο κανονικά. Ναι. Πριν κλείσουμε να σας πούμε για Λέβατς, γιατί τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ήταν τυπικό εντελώς το θέμα για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στην Δυναμό Ζάγκρεμπ. Έτσι, ο παίκτης είχε περάσει και από ιατρικές εξετάσεις και όπως ανέφεραν μέσα στο Σαββατοκύριακο, εκείνο το οποίο απέμενε για να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο deal ήταν η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Δυναμό Ζάγκρεμπ. Φαίνεται όμως ότι οι Κροάτες, οι επιτελείς του συλλόγου από το Ζάγκρεμπ, βάζουν ένα φρένο, γιατί τις τελευταίες ώρες έχουν κάνει στροφή στον 25χρονο διεθνή αμυντικό Μπόρνα Μπάρισιτς. Θέλουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση για εκείνους, αν και εφόσον πάρει αρνητική τροπή το ενδιαφέρον τους για τον 25χρονο, να στραφούν εκ νέου στο Λέοβατς, την υπόθεση του οποίου έχουν βάλει στον πάγο. Προφανώς μετράει για εκείνους η ηλικία, το κασέ και ούτω καθεξής. Ωραία, Ελένη, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είσαι καλά. Φίλος γράφει, ο τελικός κυπέλου έλυσε τα στόματα όλων. Μέχρι τότε κυριαρχούσε το παραμύθι της ΑΕΚ που κερδίζει τα ντέρμπι και που είναι η καλύτερη ομάδα. Το ξεγύμνωμα της 12ης Μαΐου τα αποτελείωσε όλα. Στην έδρα τους. Ναι. Κάτι που αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν καλύτερο για μας. Με αφορμή και τον Κάναντι. Για να τα λέμε όλα και επικοινωνιακά δουλέψαμε πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Να φανεί ότι είναι καλύτερα να παίξουμε στο ΆΚΑ. Να τα λέμε όλα. Καλύτερο είναι. Πιέζεται περισσότερο ο αντίπαλος αν εσύ είσαι καλός. Και αυτός όχι τόσο. Συμπληρώνει ο φίλος. Σύμφωνα με φήμες, οι Μπρίκιτς Λεβέκ Νέτσιντ έκλεισαν στην Grace Anatomy FC. Προς αποκατάσταση της αλήθειας. Ο Νέτσιντ δεν ήταν. Έπαιξε ο Νέτσιντ και 2-3 χρόνια μετά. Και ακόμα παίζει νομίζω. Και χτύπησε πάλι. Ναι, στην Τζβόλα έκανε καλή χρονιά, στην Τουρκία πήγε. Στην Τουρκία έκανε 15-16 γκολ, δεν είναι. Ο Νέτσιντ είναι οκ. Δεν είχε βέβαια την πορεία που φαινόταν. Ο Νέτσιντ μικρό θα ήταν στο παίχτη. Είναι φάση είσαι καμπάλα σε άλλο είδου. Δεν θυμάσαι τι μα έκανε 20 χρόνων στην Τούμπα. Γιογιό μα έκανε. Επηρεάστηκε η καριέρα του. Επηρεάστηκε πάρα πολύ η καριέρα του με του τραυματισμού, αλλά πιτσιρικά ήταν top. Δεν το συζητάμε. Ο Μπρίκιτς, αν παίζαμε μίλα και τον διαλέγαμε, ωραία, δεν θα τον παίρναμε. Τελευταίος θα τον παίρναμε. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 με την εταιρεία Αναδομό. Αναδομό@ανακαινήσει.gr. Για ανακαινήσεις με συνέπεια, στοχνοδιάγραμμα, παράδοσης και τους καλύτερους τεχνικούς και μια οργανωμένη ομάδα. 23-12-41-508. Με Alter Ego για ανδρικά ενδύματα. alterego-fashion.gr για να έχετε εικόνα και θα πάτε η Δυτική στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, η Ανατολική στην Καλαμαριά Πασίδη 85 και στο κέντρο όλοι μαζί, Παύλου Μελά 30. Εμείς κέντρο θα πάμε 6. Να δούμε και το κουστούμι γιατί είναι έτοιμο, έμαθα το κουστούμι μου. Το κάνεις τα μέτρα σου. Φίλε, θα είμαι πολύ εξωτικός στο γνωστό event, να ξέρεις. Θα γελάσω κάθε πικραμένος. Σαν μπομπονιέρα θα είμαι. Έτσι. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής στην Καροτούμπα. Απόλλωνος 30, 39
Και μαζί μας ο Πάλας Άρτο Ζαχαροπλαστείο από το 1971, τα δύο Άρτο Ζαχαροπλαστεία Πάλας στην Βενιζέλου. Παγωτό θα φας, παγωτό και κουλούρι. Κουλούρι Θεσσαλονίκης. Βενιζέλου 138 στην Νεάπολη και Αγίου Παντελήμονος 25 στην Πολύχνη. 16 γεύσεις παγωτού. Και δύο γεύσεις με στέβια σοκολάτα βανίλια. Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολλά ρεπορτάζ από την Αθήνα για το τελευταίο αντίο στον Παύλο Γιαννακόπουλο. Πολύ δύσκολη στιγμή. Κάνα την αύξηση του αδερφού του, του Θανάση. Ο Δημήτρης δεν έχει εμφανιστεί αυτές τις μέρες. Πουθενά, ούτε στο γήπεδο, ούτε πουθενά. Και για εκείνο πολύ δύσκολες στιγμές. Στεφάνια από όλη την Ελλάδα. Ο Γκάλης, ο Κόκαλης, ο Μαρινάκης. Όλοι βεβαίως. Αντίπαλοι, φίλοι, γνωστοί. Στον φίλο μου γράφει ο Σωκράτης Κόκαλης. Μάλιστα. Πάμε. Α, είναι και ο Μπάνερ Πρέλεβιτς εκεί. Βεβαίως. Εκπροσωπώντας τον ΠΑΟΚ και εντάξει, τον εαυτό του, σίγουρα. Όλα αυτά γίνονται στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, στην κηδεία του κορυφαίου παράγοντα πραγματικά. Όλα αυτά τα χρόνια στον ελληνικό αθλητισμό. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα στα αέρας τεχνικά τμήματα του ΠΑΟΚ. Συμφωνίες, κινήσεις, ανανεώσεις, μεταγραφές. Γίνονται πάρα πολλά αυτές τις ημέρες. Θα μας τα βάλει σε μία σειρά ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και για να συμπληρώσω και προβλήματα με γήπεδα. Ναι, Γιάννη. Για πες μας τι ακριβώς έγινε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το Χάτπολ, όπου μέσα από το ΠΑΟΚ 24 είχαμε πριν από δύο μήνες περίπου αποκαλύψει το πλάνο των ανθρώπων της ομάδας να πάνε το τμήμα των ανδρών μόνο, ούτε οι ακαδημίες σε πρώτη φάση, ούτε η γυναικεία ομάδα, στο γήπεδο ΠΕΑΚ Νεάπολης, στην περιοχή Στρεμπενιώδη, εκείνο εκεί το κλειστό πάνω. Mm-hmm. Τελευταίο διάστημα το είδαμε το ρεπορτάζ και αυτό που αντιλαμβανόμαστε και βλέπουμε είναι ότι τόσο ο Μακεδονικός όσο και του Δήμου οι ομάδες, ο ΣΑΠΚ, αντιδρούν στην παρουσία του ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο γήπεδο, καθώς θεωρούν ότι θα τους πάρει αρκετές ώρες είτε για τους αγώνες είτε για τις προπονήσεις. Βέβαια, εδώ υπάρχει και η αντίδραση και του κόσμου που ήδη έχουν ξεκινήσει και οι φίλοι του ΠΑΟΚ να ξεσηκώνονται, καθώς το ένα τμήμα είναι του Δήμου. Άρα δεν θέλει και ο ίδιος ο Δήμος να πάει ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα για να καταλαμβανόμαστε. Δηλαδή, ο κ. Δανιλίδης από ποιους εκλέχθηκε, δεν θέλει να πάει ο ΠΑΟΚ εκεί? Πώς επιτρέπει το ΣΑΠ που είναι το σωματείο του Δήμου να φέρει τέτοια αντίδραση στον ΠΑΟΚ? Και μιλάμε για δύο σωματεία τώρα, εντάξει. Ο Μακεδονικός έχει δικό του γήπεδο, κλειστό γήπεδο και μπορεί να χρησιμοποιήσει εκεί πέρα για τις ομάδες του, και ανταυτού παίρνει ώρες στο ΠΕΚ Νεάπολης, νοικιάζει το γήπεδο του και δεν θέλει και το ΠΑΟΚ. Μην τρελαθούμε κιόλας, ο Μακεδονικός είναι. Να υπάρχει και λίγο σεβασμό στην κάθε φανέλα. Μετά την τρέλα που σε πούλησε ο Εύωσμος, τόσο που είναι τρέλο και Νεάπολη. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Τι, ποιος ΠΑΟΚ? Εγώ που είμαι παρατηρητής, λέω ποιος ΠΑΟΚ. Εντάξει, εγώ σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στη Νεάπολη. Λύση θα ναι, πρέπει. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να πάει στον Εύωσμο, έφαγε πόρτα, και πάει στη Νεάπολη και έφαγε πόρτα. Ναι, στη Νεάπολη όμως είχε να αντιμετωπίσει μια δημοτική αρχή που είναι από πάνω μέχρι κάτω Αριανή μέσα. Έτσι, στον Εύωσμο. Και η οποία δεν θέλαν τον ΠΑΟΚ. Στον Εύωσμο. Ναι, και δεν ήθελε τον ΠΑΟΚ ένα συγκεκριμένο. Δεν σε βλέπουνε. Ο οποίος μαζί με τον παλέμαχο παίχτη έχουν εκεί τις ακαδημίες του, ίσως και η ιστορία είναι... Καλά, κάνε άλλα 12 τμήματα τώρα να χαίρεσαι και να μην σε θέλουν οι Δήμοι που είναι 90% ΠΑΟΚ ο κόσμος. Ωραία, κάνε άλλα 14 τμήματα κάνε. Δεν σας βλέπει η Δημοτική Αρχή, Γιάννη Παρασκευαίδη. Δεν σας βλέπει ποιος ΠΑΟΚ, ρε. Εγώ σήμερα αρχές Ιουνίου δηλώνω ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στη Νεάπολη το χειμώνα. Τα ίδια έλεγες και με τον Εύωσμο. Και έπαιξε. Ένα παιχνίδι. Το πιο σημαντικό. Και έχασε. Σοπαλία. Σοπαλία. Σαν να έχασε. Σαν να έχασε. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα και του ερασιτέχνη. Θα υπάρξει... Νομίζω ότι κάτι κάνουμε λάθος σε αυτό το θέμα, Γιάννη, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά. Δηλαδή, ποιο είναι το λάθος? Ότι ο τρόπος που το προσεγγίζουμε. Δεν διαπραγματευόμαστε, ενημερώνουμε. Αυτό είναι του ΠΑΟΚ θέμα. Εγώ, αυτό, εγώ δηλαδή, θα ρωτήσω δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ θα πάει στον Εύωσμο ή στην Νεάπολη.
Θα γίνει η ζωή τους μαρτύριο. Σταύρο, γιατί, αυτό γίνεται γιατί ο ΠΑΟΚ δείχνει σεβασμό και στα υπόλοιπα σωματεία. Δεν πάει να κάνει... Σεβασμό θα δείξουμε σε όλα τα σωματεία. Εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ είναι... Μα γι' αυτό... Δεν έχει να κάνει με τα σωματεία όμως. Ελάτε παιδιά, θέλω να δω να παίξω εδώ. Ελάτε λίγο να τα βρούμε. Δεν κάθομαι να διαπραγματευτώ. Και αν μου πουλήσουν τρέλα, ξέρω μετά ότι πεθάνω. Γιατί είμαι ο ΠΑΟΚ. Απλά είναι πολύ σημαντικό το γήπεδο Σταύρο στη συγκεκριμένη περιοχή να πάει το τμήμα Χάτμπολ και να μείνει μόνιμα εκεί πέρα. Δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να παίζει στη Μίκρα που είναι στην άλλη άκρη της Θεσσαλονίκης και θα αλλάξει όλη και την όλη ιστορία. Για ένα γήπεδο δεν διαπραγματεύομαι. Τους ενημερώνω. Ναι, ναι, σωστός. Δεν αντιλέγω. Σωστός. Εντάξει. Ναι. Άντε φτάνει με αυτό το παραμυθάκι. Φτάνει. Ρουφιανεύουνε με mail οι άλλοι να πούμε μη τυχόν και τέτοια. Μασάνε οι πέντε και καλά εκεί πέρα. Για άλλα και άλλα δεν μασάνε. Για να κολομάνε από τις ακαδημίες δεν μασάνε. Ωραία. Να βάζουνε τσέπη δεν μασάνε. Αλλά μόλις πάει ο ΠΑΟΚ μασάνε. Τι λες ρε. Απλά και θα τους χαρίσω εγώ. Απλά δεν μπορώ να δεχτώ το γεγονός ότι το ένα σωματείο είναι σωματείο του Δήμου. Όπου στο Δήμο αυτοί που βγήκαν σε μια περιοχή που είναι παοκρατούμενη και το άλλο σωματείο έχει δικό του κλειστό γήπεδο, δεν το χρησιμοποιεί για την ομάδα, το νοικιάζει για ώρες για άλλες ομάδες και δεν θέλει και τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Μα δεν είναι δουλειά του σωματείου να θέλει να μην θέλει. Δουλειά του Δήμου είναι. Εντάξει, αυτή τι με ενδιαφέρει εμένα αν θέλει το σωματείο ή όχι. Διαπραγματεύομαι και διαπραγματεύομαι. Πάω, τους ενημερώνω και τα βάζουμε κάτω για τις ώρες. Αυτό είναι. Και δεν μιλάμε και για τρελές ώρες τώρα, έτσι. Για δεν ξέρω τι γίνεται με το Τάλαφεξ και με αυτά βέβαια, εντάξει, το μπαίνω βγαίνω. Ναι. Δεν τα ξέρω αυτά τα τεχνικά θέματα. Είναι, το θέμα θα τραβήξει αρκετά το καλοκαίρι, θα το παρακολουθούμε από εκεί και πέρα. Όχι, εσύ Γιάννη θα μας ενημερώσει όταν έχουμε αποτέλεσμα. Μία και καλή. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Αν χρειαστεί να καταγράψουμε τα γεγονότα, δεν θα τα καταγράψουμε. Θα καταγράψουμε τα γεγονότα, αγόρι μου, αλλά μην το κάνουμε και εμείς ανατολικό. Όχι, δεν. Φίλος Γράφειας, αποφασίσει και ο ΑΣ επιτέλους όταν θέλει να πάρει ένα κλειστό γυμναστήριο προτού μαλώσει με έναν Δήμο. Όταν το πετύχει, να κάνει επιτέλους και τα ανάλογα παιχνίδια. Και γράφει τον κύριο. Ο ερασιτέχνης, άμα δεν θέλουν τον ΠΑΟΚ σε καμιά περιοχή. Δεν ξέρω, όταν θέλω εγώ να κάνω κάτι. Τώρα δεν τα λέω σε σένα γιατί κάνουμε διάλογο, δεν θέλεις σε τίποτα, εντάξει. Ναι, ναι. Όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι. Κάνουμε μια διερευνητική επαφή, κοιτάμε τι γίνεται, ποιοι είναι οι τρόποι και μετά δημοσιοποιούμε το θέμα. Μα έγινε αυτό. Πώς έγινε αυτό και δεν υπάρχει αποτέλεσμα δηλαδή. Το ΠΕΑΚ Νεάπολης δεν ανήκει ούτε στον Δήμο Σικαιών ούτε στον Δήμο Νεάπολης που έχει γίνει ένας Δήμος. Το ΠΕΑΚ Νεάπολης ανήκει στα κλειστά γήπεδα της Μίκρας. Δηλαδή στην Οργανιστική Επιτροπή που ελέγχει τα γήπεδα της Μίκρας. Από εκεί υπάρχει το OK από πέρσι το χειμώνα. Και τώρα που φτάνουμε στο τελικό σημείο να ανακοινώσει η διοργανώτη επιτροπή της Μίκρας ότι θα δώσουμε ώρες και για αγώνες και για προπονήσεις στο ΠΑΟΚ, τώρα τι δουν τα υπόλοιπα σωματεία. Δεν αντιδράσαν όλο το χειμώνα και μέχρι σήμερα και το κάνανε τελευταίες 5-6 μέρες. Δηλαδή η ίδια η Μίκρα, η διοίκηση Μίκρας θέλει να πάει ο ΠΑΟΚ εκεί, γιατί καταλαβαίνει αυτό που λέει ο ΠΑΟΚ, ότι είτε πάρω το σπίτι του Χάτμπολ, είτε πάρω εκείνο, είναι το ίδιο. Μια επιλογή πρέπει να κάνω από τα γήπεδα της Μίκρας. Επιλέγω εκείνο. Είναι δικαίωμά του το που θα επιλέξει ο ΠΑΟΚ. Ας έχουμε αυτό ενημέρωση λέω, στο τελικό ίδια, στάδιο. Οι ίδιοι άνθρωποι που ελέγχουν τα γήπεδα της Μίκρας έχουν δώσει το OK. Ωραία, άρα ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι εντάξει, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις και όσο να είναι, όταν υπάρχουν αντιδράσεις, πρέπει και αυτή η επιτροπή να κάτσει λίγο να δει τι λέει. Δεν μας ενδιαφέρει αν υπάρχουν αντιδράσεις. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει εκεί. Αφού το λέει ο υπεύθυνος, αφού το πάμε, ο ΠΑΟΚ θα παίξει εκεί. Ναι. Αν είναι έτσι. Έτσι είναι. Ωραία. Από πάμε στα άλλα θέματα. Το αγωνιστικό του Χάτμπολ παρελθόν αποτελούν οι τέσσερις ξένοι όπως είχαμε σημειώσει, Βεσελίνοβιτς, Πόλσεν, Κέζιτς έχουν ήδη, και ο Πέγιοβιτς έχουν ήδη αποχωρήσει τον ΠΑΟΚ. Χθες ολοκληρώθηκε και η συνεργασία με τον νεαρό, τον Γιάννη τον Καλόμερο, τον 20χρονο, ο οποίος επιστρέφει στην Πηλαία, στην ομάδα που τον ανέδειξε. 5 αποχωρήσεις στο Χάτμπολ, καμία προσθήκη για την ώρα. Έχει πάρα πολύ χρόνο εδώ πέρα ακόμα για να δούμε πώς θα σχεδιαστεί ο κορμός της νέας ομάδας. Στο βόλεϊ χθες είχαμε μετά την απόκτηση του Δημήτρη Τζούριτς τις ανανεώσεις του Γιάννη Τακουρίδη και Δημήτρη Κωνσταντινίδη και οι δύο παίχτες παραμένουν στο ρόστερ του κυπελούχου ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Τακουρίδης, ο οποίος μίλησε και στο ΠΑΟΚ 24 και τόνισε ότι ήταν προτεραιότητά του να μείνει στον ΠΑΟΚ, καθώς όπως είπε το οικογενειακό δέσιμο που υπάρχει μεταξύ κόσμου, διοίκησης και ομάδας
είναι αρκετό για να μείνει ένας παίχτης, πόσο μάλλον υπογράμμισε όταν στον ΠΑΟΚ μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό σαν αθλητής. Ο Κωνσταντινίδης ανανέωσε για 2 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ βλέπουμε ότι σε αυτό το παιδί επενδύει τα τελευταία χρόνια. Το είχε πάρει επιχειρηματικά, τον είχε κάνει αρχικά 2 χρόνια συμβόλαιο, τώρα το ξανακάνει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο. Έχει πάρει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής, δείχνει ότι μπορεί να γίνει ένα αστέρι τα επόμενα χρόνια στη θέση του λίπερο. Και μένει το επόμενο διάστημα να ανακοινωθεί και η συμφωνία με τον Χάρη Σακόγλου. Λεπτομέρειες υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση. Και από εκεί και πέρα θα δούμε λίγο πώς θα πάνε και οι θέσεις των υπόλοιπων. Γιατί περιμένουμε την ανακοίνωση του Φιλίπποφ. Περιμένουμε να δούμε λίγο τι θα γίνει με τους ακραίους και με τον κεντρικό που θα αποκτηθεί. Ποιοι ξένοι δηλαδή θα έρθουν στην ομάδα. Βλέπουμε και λίγο τι κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες που τρέχουν τον σχεδιασμό τους. Ο Ολυμπιακός πάει να πάρει έναν Καναδό κεντρικό, από ό,τι είδα. Ναι, ο Ολυμπιακός πάει να πάρει 2 ξένους διαγωνίους. Γιατί ο Καναδός δεν ξέρω αν θα είναι σε καλή κατάσταση. 2 ξένους διαγωνίους. Ναι, αυτό σκέφτονται. Δεν θα βγάλω ένα κανόνα μετά για 8 ξένους και δεν θα δείχνει. Την ώρα που μιλάμε τώρα ισχύει αυτό. Τι πάνε να πάρουν, λέει 2. Ναι. Τώρα αν αλλάξει κάτι τις επόμενες μέρες θα το δούμε. Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο, έτσι. Όχι, είναι όλα αυτά από τον Ερασιτέχνη. Ωραία, Γιάννη. Απλά σημειώνουμε ότι στο γυναικείο φάτμπολ παραμένει ο κύριος Δημητρούλιας. Το είχαμε πει πριν από περίπου. Αφού φάγανε τον ξαδερφό μου. Ναι. Δεν έπρεπε να φύγει, δεν έχει να κάνει με τον ξαδερφό σου. Ο ξαδερφός μου έφταιγε. Ο ΠΑΟΚ συνηθίζει να το κάνει αυτό στο φάτμπολ του Ερασιτέχνη, όταν χάνει ένα τίτλο να φύγει και ο προπονητής. Εντάξει. Δεν δικαιώθηκε σε αυτή την περίπτωση στο γυναικείο χάντμπολ η διοίκηση του Εραστέχνη με την αλλαγή. Αυτός δεν είναι ο τίτλος και μάλιστα ο ΠΑΟΚ τον έχασε τον τίτλο με πλεονέκτημα έδρας. Ανακοίνωσε και τη σίγουρα από τη Νέα Ιωνία. Το θέμα είναι να μπορούσε να πάρει και την Κεπεσίδη. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο έχουμε κάτι... Ναι, πες Γιάννη, πες. Για να τελειώνει και μια και καλή και ιστορία με το γυναικείο χάντμπολ και ο ΠΑΟΚ να γίνει ισόβιος πρωταθλητής. Άμα μπορέσει να πάρει και την Κυπεσίδα, το οποίο είναι δύσκολο. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο γνωστοποιήθηκε ότι η ομάδα μένει εκτός Ευρώπης, καθώς είχε χρησιμοποιήσει παράτυπα μία αθλητρία σαν να μετρήσει... Σε παιχνίδι που ήταν 8-0, εντάξει. Ναι, σε παιχνίδι 8-0. Δηλαδή τώρα, τι να πω εγώ. Ο Εραστέχνης στην ανακοίνωση αναφέρει ότι οι ευθύνες ήδη αποδόθηκαν εσωτερικά της ομάδας και ότι από αυτά που έπρεπε να γίνουν έγιναν. Θέμα είναι ότι δεν είμαστε στο 1993-1995 ή πριν 30 χρόνια για να γίνονται τέτοια λάθη σε επίπεδο ΠΑΟΚ. Ένα λάθος το οποίο έγινε και απαγορεύεται να ξαναγίνει και δεν έπρεπε να γίνει. Δεν είσαι ούτε ένα σωματείο της γειτονιάς ούτε τίποτα. Είσαι ο ΠΑΟΚ και είσαι στο 2018. Τέτοιο λάθος δηλαδή πώς επιτρέψεις να γίνει. Δεν ξέρεις ούτε τις ίδιες σου αθλήτριες. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Αυτό. Γιάννη, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, βλέπουμε και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε πολύ κακή κατάσταση, πραγματικά. Κλείνουμε με αυτή την αναφορά στα θέματα του Εραστέχνη. Λίγο πριν τις 2, εδώ στο ΠΑΟΚ 24, με alter ego για ανδρικά ενδύματα. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδου 85 στην Καλαμαριά και στο κέντρο Παύλου Μελά 36, με την τεχνική εταιρεία Αναδομό για ανακαινήσεις, με πολλά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, δωματίου, ολόκληρου σπιτιού. Φτικαζιά, πλακάκια και είδη υγιεινής στην Καροτούμπα, Απόλλωνος 39. Και μαζί μας Πάλας, Άρτο Ζαχαροπλαστεία. Τώρα που η θερμοκρασία είναι και σε πολύ ψηλά επίπεδα, να δοκιμάσουμε το λαχταριστό παγωτό. 16 γεύσεις, 16 επιλογές και 2 γεύσεις με στέβια, σοκολάτα και βανίλια. 2 καταστήματα στη Βενιζέλου στην Νεάπολη 138 και Αγίου Παντελήμονος 25 στην Πολύχνη. Λοιπόν, συνέχεια εδώ στον Λίμπερο με φουλ επίθεση για την επόμενη ώρα. Από εμάς, καλό μεσημέρι.